Χαίρετε, χαίρετε! Σε αυτή τη σειρά θα μάθουμε πώς να μοντάρουμε παρέα στη σουίτα της Blackmagic DaVinci Resolve. Θα μιλήσουμε για τα βασικά πράγματα, θα μιλήσουμε για το στούντιο του DaVinci Resolve, δηλαδή θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα που είναι δωρεάν. Θα μιλήσουμε για βασικά πράγματα που σημαίνει ότι είτε έχετε το 15, το 16, το 17, το 18 DaVinci ή σχεδόν πιστεύω από ό,τι άλλο βγήκε από εδώ και πέρα, αυτά τα πράγματα που θα πω θα μείνουν και στις επόμενες εκδόσεις, όπως είναι και στις παλιές εκδόσεις. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα πολύ βασικά πράγματα, μια ξενάγηση της σουίτας. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σαν αυτό, κάντε ένα subscribe, κάντε και ένα κουδουνάκι και θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο σχετικά με το μοντάζ και πώς μπορείτε να μοντάρετε. Λοιπόν, ανοίγοντας το DaVinci, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, είναι το Project Manager. Εδώ ουσιαστικά είναι οι φάκελοι που έχουμε και τα project που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Μπορείτε να ανατρέξετε σε οποιοδήποτε project έχετε κάνει στο παρελθόν και να βρείτε οποιοδήποτε project έχετε ανοίξει ή να ανοίξετε κάποιο καινούργιο. Διαλέγουμε ένα project, το ανοίγουμε ή πατάμε New Project, του δίνουμε όνομα. Παίρνοντας για πρώτη φορά το DaVinci, θα δούμε ότι μας πετάει στο Media Pool, μας πετάει στο κομμάτι του DaVinci που έχει να κάνει με τα media, με τα αρχεία μας, και εδώ είναι που οργανώνουμε όλο το project μας. Εδώ πάνω έχουμε το Media Storage μας, που ουσιαστικά είναι ό,τι media έχουμε στον υπολογιστή. Από εδώ διαλέγουμε κάτι το οποίο θέλουμε να περάσουμε μετά στο DaVinci. Εγώ θα πάω εδώ στο desktop. Θα πάω στο test, διαλέγουμε τα clip που θέλουμε και τα περνάμε στο Media Tool. Με διπλό κλικ μπορούμε να κάνουμε preview το clip μας και εδώ είναι τα metadata του clip, οπότε μπορούμε να δούμε ό,τι ακριβώς θέλουμε σε πληροφορία για το clip που έχουμε. Σε περίπτωση ειδικά που δεν το έχετε τραβήξει εσείς και σας το έχουν στείλει, εδώ μπορείτε να δείτε τα frames, να δείτε σε ποιο codec είναι γραμμένο το βίντεο, πόση ώρα είναι, τι bit depth έχει και οτιδήποτε θέλετε εδώ κάτω. Επίσης εδώ έχουμε τα του ήχου, μπορούμε να δούμε τα meters του ήχου, τα κανάλια και οτιδήποτε άλλο έχουμε σαν πληροφορία για τον ήχο μας. Περνάμε στο cut, που είναι η σελίδα ουσιαστικά για να κάνεις ένα γρήγορο μοντάζ. Είναι πολύ χρήσιμο για κάποιον που θέλει να αρχίσει, να παίξει, να δει τι γίνεται περίπου. Έχουμε, άμα θα δείτε και κάνω ένα drag and drop, ας πούμε, ένα βιντάκι, έχουμε ένα πάρα πολύ απλό timeline στο οποίο μπορούμε να κάνουμε preview κατευθείαν το clip μας. Μπορούμε εύκολα μέσα από αυτό το page να κάνουμε είτε ένα πρώτο cut από αυτό που θέλουμε να δούμε, είτε κάτι πάρα πολύ απλό σε μοντάζ. Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά δεν το χρησιμοποιώ καθόλου, όπως επίσης γενικότερα άμα κάνεις κάτι πιο επαγγελματικό αυτό εδώ δεν βολεύει. Ουσιαστικά είναι κάτι που έχει κάνει το DaVinci ώστε να βοηθήσει τους καινούριους creators που δεν θέλουν να μπλέξουν πάρα πολύ με το μοντάζ να μοντάρουν εδώ. Εγώ θα δείξω κάποια πράγματα για το page του cut στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή θα περάσω στο επόμενο page, το οποίο είναι το edit. Στο edit είναι το κύριο μέρος, ας πούμε, που θα κάνουμε μοντάζ. Όπως ακριβώς λέει και το page, το όνομα του page, είναι το edit, είναι εδώ που όλα συμβαίνουν. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε. Εδώ είναι το monitor για το preview, που σημαίνει ότι άμα διαλέξουμε ένα clip και κάνουμε double click εδώ, θα δούμε εδώ το preview. Εδώ είναι το monitor από το timeline, το οποίο timeline είναι αυτό εδώ. Και ό,τι σύρουμε μέσα στο timeline το βλέπουμε εδώ. Εννοείται ότι αυτό που βλέπουμε στο timeline είναι και το τελικό μας αποτέλεσμα. Εδώ στο preview υπάρχουν πάρα πολλές χρησιμότητες. Στο preview μπορείς να δεις τι θέλεις να χρησιμοποιήσεις, ειδικά αν έχεις ένα πάρα πολύ μεγάλο clip και θέλεις να βάλεις μόνο ένα σημείο του, ας πούμε. Μπορούμε με το I ή με το O να ορίσουμε ένα in και ένα out point, το οποίο θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε όταν τραβήξουμε το clip στο timeline να μην είναι ολόκληρο το clip αλλά μόνο αυτό εδώ που έχουμε διαλέξει μέσα στο in και στο out. Με command Z ή control Z εξαρτάται τι χρησιμοποιείτε, Windows ή Mac,
μπορούμε να κάνουμε undo, όπως και με command shift z redo ή control shift z αντίστοιχα. Ένα tip που δίνω πάντα σε όσους αρχίζουν είναι να κάνουμε κλικ σε αυτό εδώ, το κουμπί εδώ πάνω, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο timeline στην οθόνη μας, για να βλέπουμε πιο καλά τι μοντάρουμε. Η ξενάγηση του edit είναι ως εξής. Πάνω αριστερά έχουμε το media pool, που ουσιαστικά ό,τι media περνάμε εδώ, το έχουμε και εδώ. Μετά, όπως είπα, preview monitor, timeline monitor, timeline, και εδώ μπορούμε να διαλέξουμε τι για το media pool να έχουμε, τα εφέ, να έχουμε το index που είναι πληροφορίες για κάθε clip, ή κάτι που έχει νομίζω μόνο το DaVinci Studio, που είναι το sound library, στο οποίο sound library μπορούμε να βρούμε διάφορους ήχους, βήματα, ατμόσφαιρες κτλ. Όπως θέλει να το χρησιμοποιήσει, έχει κάποια, κάποιους καλούς ήχους τους οποίους τους βάζει πάρα πολύ γρήγορα, και δεν χρειάζεται να πας σε κάποιο online library να τους βρεις ή να τους τραβήξεις μόνος σου. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είναι τεράστιο το sound library που έχει το DaVinci, προσωπικά δεν το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Δηλαδή προτιμώ το sound library του YouTube παρά του DaVinci, άμα είναι να χρησιμοποιήσετε κάτι δωρεάν. Επίσης, καλό sound library είναι το Free Sound. Θα έχω link στην περιγραφή, στο οποίο μπορείτε να το τσεκάρετε, έχει τα πάντα που είναι. Λοιπόν, ξανακάνω μικρό το media pool, να έχω μεγάλο timeline, και συνεχίζω από τη δεξιά μεριά του DaVinci, στο οποίο μπορείτε να βρείτε το mixer, το οποίο το βλέπετε εδώ κάτω, και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να έχουμε τον ήχο του clip να παίζει εδώ για να βλέπουμε πού πικάρει. Βλέπετε εδώ πικάρει κάτι με όλο πράσινο χαμηλά. Και εδώ μπορούμε ουσιαστικά να δούμε σε τι φάση βρίσκεται ο ήχος μας, και άμα πρέπει να χαμηλώσουμε ή να δυναμώσουμε τον ήχο μας. Επίσης, έχουμε τα metadata για άλλη μια φορά. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του κάθε clip. Και το inspector. Στο inspector έχουμε διάφορες δυνατότητες. Κάποιες από αυτές βρίσκονται μόνο στο Studio DaVinci, άλλες βρίσκονται και στο δωρεάν. Κυρίως θα το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε zoom ένα clip, να το ανεβάσετε πάνω κάτω δεξιά αριστερά, ή κάποιο rotation, οτιδήποτε εδώ. Μπορείτε να δείτε πάρα πολλές δυνατότητες, να κάνετε κάποιο crop. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει ταχύτητα, να κάνεις ένα speed ramp, δυνατότητα για stabilization. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, απλά επειδή δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι στο free και ποια είναι στο studio, δεν θέλω να δείξω τώρα ξεχωριστά την καθεμία. Θα υπάρχουν βιντεάκια στο μέλλον που θα εξηγούμε ξεχωριστά το τι κάνει το καθένα. Εννοείται με το redo, το βελάκι, γυρνάνε όλα τα settings στο 0. Επίσης, κάτι χρήσιμο που μπορείτε να κάνετε άμα σας ενδιαφέρει είναι να κλείσετε το preview monitor. Έτσι, αυτομάτως, όταν πάτε να κάνετε διπλό κλικ εδώ, έχετε ένα monitor, οπότε αυτό είναι το timeline monitor, γίνεται preview monitor, και όταν ξαναγυρνάτε στο timeline, ξαναγυρνάει στο timeline monitor, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε σε μεγαλύτερη οθόνη το timeline σας. Συνεχίζουμε με το Fusion, το οποίο είναι 15, είναι μια σειρά tutorial μόνο του. Είναι ουσιαστικά το After Effects του DaVinci. Εδώ μπορείτε να κάνετε κάποια από τα εφέ σας, transitions, text, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε από VFX, μπορείτε να το κάνετε στο Fusion. Υπάρχει ένας τρόπος που λειτουργεί μέσω Node, μέσω Node 3, που σημαίνει ότι ξεκινάς από το Media 1, χτίζεις εδώ το δέντρο σου και καταλήγεις στο Media Out, το οποίο είναι αυτό που βγαίνει τελικά το clip. Δεν θα μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Επίσης, μετά το Color Page, το οποίο θέλει ακόμη μια σειρά μόνο του. Θα το εξηγήσω επίσης πολύ γρήγορα, και το τι γίνεται σε καθένα από αυτά που βλέπουμε τα παράθυρα αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά, εδώ έχουμε το Gallery, ή τα LUT μας, ή το Media Tool, για λέγουμε τι θέλουμε να έχουμε. Μπορούμε να βρούμε τα Styles, μπορούμε να βρούμε κάποια LUTs, οτιδήποτε θέλουμε να αποθηκεύσουμε, το αποθηκεύουμε εδώ στα Styles, και ουσιαστικά μπορούμε να τρέξουμε σε αυτά τα Styles για να κάνουμε Color Correction και Color Grade το βίντεό μας. Εδώ έχουμε, στη μέση βασικά, στη μέση έχουμε το Preview Monitor και
Δεξιά έχουμε το Note 3. Επίσης εδώ μπορούμε να κλείσουμε και να ανοίξουμε το timeline μας. Μπορούμε να κλείσουμε και να ανοίξουμε τα clean. Το Note 3 εννοείται. Μπορούμε να προσθέσουμε εφέ. Ό,τι εφέ θέλουμε, όποια από αυτά τα εφέ μας αφήνει, να προσθέσουμε το DaVinci, ώστε να τα ρίξουμε πάνω στο βίντεο μας. Αν και υπάρχει δυνατότητα από εδώ να βάλουμε κάποια εφεδάκια πάνω στο βίντεο. Το Lightbox, που ουσιαστικά είναι ένα media point στο οποίο μπορούμε να βρίσκουμε πιο, να βρούμε πιο γρήγορα τα color gate που έχουμε κάνει. Και εδώ κάτω έχουμε τα color wheels, τα HDR, τα mixer, έχει οτιδήποτε εδώ θέλετε να δείτε, έχει για τα motion effects. Επίσης έχει τα camera raw που μπορείς να πειράξεις το raw, άμα το βίντεο σου είναι raw, να πειράξεις το raw από την κάμερα. Color match. Μετά έχει διάφορα color wrapper, qualifier, window, tracker, magic mask, το blur και το sharpness είναι εδώ, ένα key, έχουμε sizing και ένα 3D, το οποίο είναι ανοιχτό μόνο όταν είναι 3D το preview μας. Από εκεί και πέρα, εδώ έχουμε τα keyframe μας, έχουμε τα scopes και τα infos για κάθε clip, τα metadata. Οπότε ό,τι θέλουμε να χρωματίσουμε και να πειράξουμε στο clip μας, το κάνουμε από το color. Μπορείτε να δείτε πολύ εύκολα, ας πούμε έτσι, φτιάξω λίγο τα curves, πως αλλάζει κατευθείαν το βίντεό μας. Εδώ έχουμε το bypass που ουσιαστικά κλείνει και ανοίγει όλα τα φίλτρα του βίντεο, και βλέπουμε πως αγρούγορα έτσι είναι μια καμπύλη στα curves, πόσο πιο ζωή πήρε η εικόνα μας. Λοιπόν, εννοείται πως θα κάνουμε color grading videos στο μέλλον. Συνεχίζουμε με το Fairlight. Ουσιαστικά εδώ η σουίτα σου δίνει την επιλογή να κάνεις sound design πάνω στο πρόγραμμα, χωρίς να πρέπει να πας σε εξωτερικό πρόγραμμα για να κάνεις sound design. Έχουμε το preview, έχουμε το timeline μας, έχουμε mix master, έχουμε τα πάντα από κανάλια, διάφορα εφεδάκια που θέλουμε να πήξουμε πάνω, EQs, dynamics, έχει τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή από ήχο γνωρίζω τα βασικά, δεν μπορώ να κάνω πάρα πολύ καλά tutorial πάνω στο Fairlight. Κάποια βασικά πράγματα θα σας δείξω. Και τέλος έχουμε το delivery, που ουσιαστικά είναι για να κάνουμε export το βίντεο. Πολύ εύκολα και πολύ απλά, αν δεν θέλουμε κάτι custom, μπορούμε να πάμε εδώ να πετύσουμε YouTube. Έτοιμο, μας βάζει το βίντεο για το YouTube, για το βίντεο, το Twitter και όλα τα σχετικά. Οπότε, μια γρήγορα ανακεφαλαίωση, media tool. Μπαίνουν όλα τα clip μας και οι φακέλη μας, δημιουργούμε ουσιαστικά και οργανώνουμε το project μας. Στο cut κάνουμε ένα πρώτο cut ή κάνουμε κάτι πάρα πολύ γρήγορο σε edit που δεν θέλουμε να μπλέξουμε με πολύπλοκα edits. Εδώ είναι όλο το zoom του προγράμματος και εδώ περνάμε το 80% του project μας. Fusion άμα θέλουμε να φτιάξουμε κάποιο εφέ. Color για το color grading, Fairlight για τον ήχο και Deliver για να κάνουμε export το βίντεο για να το ανεβάσουμε όπου θέλουμε να το ανεβάσουμε και να το δείξουμε όπου θέλουμε να το δείξουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η βασική περιήγηση του DaVinci. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, βοηθάει, σχόλιο από κάτω. Θα έρθουν και άλλα βίντεο σχετικά με το DaVinci και άλλα tutorial, θα δείξουμε ακριβώς πώς θα κάνουμε edit, θα δείξουμε ακριβώς πώς θα κάνουμε color grade, αλλά για αρχή αυτά. Υπάρχει ένα βίντεο στο κανάλι μου που λέει γιατί DaVinci και όχι Premiere Pro, και η αλήθεια είναι ότι το DaVinci είναι ένα από τα πιο οργανωμένα και τα πιο ενημερωμένα προγράμματα στο χώρο. Οπότε για όσους ξέρετε Premiere, σίγουρα τα βασικά που είπα ας πούμε τα γνωρίζετε σήμερα. Για όσους δεν έχετε ξανακάνει ποτέ τίποτα, είστε πολύ τυχεροί που ξεκινάτε με DaVinci και θα μάθετε ένα industry standard πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται μέχρι το Hollywood. Αυτά από μένα, καλό υπόλοιπο Κυριακής, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούργιο βίντεο. See you next time, ciao.